Πάμε σε έναν άλλο φίλο μου Ολυμπιακό. Φίλο μου Ολυμπιακό και εινοποιό. Δηλαδή, πραγματικά, πόσα καλά πάνω του μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Απόστολος Μούντριχας, εινοποιός. Φίλε μου Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις σε όλους τους ακροατές μας. Να είσαι καλά και από ό,τι ξέρω, Απόστολέ μου, μια και δεν μπορούμε να είμαστε στο στάδιο Καραϊσκάκης ή στο Ολυμπιακό στάδιο απόψε. Δυστυχώς. Είσαι Σαντορίνη. Αν ήταν τα πράγματα κανονικά, θα ήμουν στο στάδιο. Είσαι Σαντορίνη. Να πούμε ότι ο Απόστολος έχει το κρασάκι που θα πίνω εγώ απόψε και είναι από το κτήμα Αβαντής, αγαπημένα μου κρασιά. Έχετε όμως δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, ένα γρήγορο πρόλογο, μια αναφορά σε εσένα και στη Σαντορίνη, Απόστολε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Έχουμε το εινοποιείο Άνιδρου στη Σαντορίνη. Πώς πάει αυτό εκεί, καλά πίνουν κρασί, έρχονται ξένοι, Έλληνες, γιατί είναι και πόλος έλξης των ξένων η Σαντορίνη, αυτό το ξέρουμε. Τραβάει και ξένους. Βέβαια, η Σαντορίνη είναι παγκόσμιος εινικός προορισμός. Ναι. Οπότε αξίζει πραγματικά εκεί η επέκταση, να πω έτσι, του κτήματος Αβαντής κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως. Ωραία, χαίρομαι. Και με πολύ ιδιαίτερα κρασιά εκεί, νομίζω, στη Σαντορίνη. Ναι, η Σαντορίνη είναι ένα σπουδαίο εινικό τερουά. Έχει ένα μικροκλίμα που φτιάχνει κρασιά παγκόσμιας εμβέλειας και ιδιαίτερα αγαπητά στους συνόφιλους ανά τον κόσμο. Αυτό είναι. Απόψε λοιπόν εγώ το βράδυ θέλω να κάνω την ανατροπή. Και επειδή όλο μπύρα, ακούω, πιούμε μια μπύρα. Όχι ρε παιδιά, να πιούμε ένα ελληνικό κρασί, να πιούμε ένα κρασί, όλο μπύρα πίνουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα, έλα ρε εσύ να πιούμε μια μπύρα, έλα να πιούμε ένα κρασί. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι τώρα, απόψε που έχει Eurovision και έχει και μπάλα και θα έχει ο κόσμος τα μεζεδάκια του. Θέλεις να μου πεις, γιατί πραγματικά δεν είμαι γνώστης. Έτσι και πίνω κρασί επειδή μου αρέσει το κρασί σου ή επειδή μου αρέσει ένα άλλο κρασί. Θέλεις να μου πεις τι ταιριάζει με την περίσταση? Είμαι στο μπαλκόνι μου. Ναι, είμαι στο μπαλκόνι μου. Θα πω ναι. Τι θα έπινα εγώ ή τι πίνω εγώ. Τι θα έπινες εσύ να μας πεις, αλλά και τι πάει με τι. Ακριβώς. Γενικά λοιπόν, ανάλογα με το μενού που θα επιλέξει κάποιος απόψε. Άλλοι θα πάρουν πίτσες, άλλοι θα πάρουν κρεατικά. Νομίζω αυτά είναι τα που παίζουν κυρίως. Έτσι δεν παίζουν θαλασσίνα ναι. Απόψε. Έτσι. Άρα με τις πίτσες και με τα κρεατικά, τη λιχτά σουβλάκια, κοντοσούβλια, δεύτερο Πάσχα θα γίνει απόψε. Ναι, τι πίνουμε απόψε, τι ταιριάζει και με το λοιπόν, μάτς και με την Eurovision. Επειδή σήμερα είναι και η μέρα του μάτς, θα προτείνω δύο είδη κρασιών τα οποία έχουν ερυθρό ή ερυθροπό χρώμα. Για πες. Γιατί λοιπόν, κόκκινο επομένως, κόκκινο κρασί. Ή ροζέι κόκκινο, ναι. Είναι ροζέι λοιπόν, κόκκινο, ναι. Με την πίτσα νομίζω ταιριάζει εξαιρετικά ένα ωραίο ροζέ κρασί. Ροζέ με την πίτσα λοιπόν, παιδιά, ακούστε έτσι, αυτά που λέμε δεν τα λέμε κάθε μέρα. Σήμερα είπαμε, σας φτιάχνουμε το βράδυ. Ωραία, και... Και στην Ελλάδα έχουμε φανταστικά ροζέ κρασιά, ναι. Είτε πιο ανοιχτόχρωμα στις αποχρώσεις του Σολομού που λέμε, είτε λίγο πιο έντονα, πιο ερυθροπά, στο χρώμα του τριαντάφυλλου, με ωραία αρώματα και δίπλα αρωματική ωραία πίτα. Και με το... Αν πάμε σε κρεατικά, σουβλάκια, καλαμάκια, κάνα κοντοσούβλι εξαιρετικό, θέλουμε κόκκινο κρασί. Και τι κόκκινο, υπάρχουν ποικιλίες πολλές στα κόκκινα, έτσι, άλλα πιο βαριά, άλλα πιο ελαφριά, άλλα πιο... υπάρχουν πολλά, δηλαδή... Αλλά τώρα ναι. Είναι πολύ το υποκειμενικό στοιχείο και το τι αρέσει στον καθένα, αλλά νομίζω ότι θέλουμε κόκκινα λίγο πιο ελαφριά, που να μπορούμε να τα δροσίσουμε και λιγάκι, εκεί γύρω στους 16 βαθμούς, δηλαδή να το αφήσουμε και μισή ωρίτσα στο ψυγείο. Γιατί λένε το κόκκινο δεν μπαίνει στο ψυγείο, αλλά εσύ μας δίνεις μερικά μικρά μυστικά. Και εγώ το βάζω μισή ωρίτσα στο ψυγείο να δροσίσει, χωρίς να το ξέρω. Και χαίρομαι που το έχω κάνει και το λες και εσύ στον αέρα. Καμιά φορά γύρω από το κρασί υπάρχουν μεγάλοι ή μικροί μύθοι. Ναι, για πες. Ένας μεγάλος μύθος είναι ότι το κόκκινο κρασί πίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι, μύθος. Αλλά δεν μας έχει πει ο ποιητής. Πιανού δωματίου. Σε υπέροχο, είπε. Του υπογείου ή του ισογείου. Ακριβώς. Ή λοιπόν, του ρετυρέ. Λέει ο γαλλικός μύθος ότι τα κρασιά τα κρατάγανε στα σατό στα κελάρια τους. Δεύτερο, τρίτο υπόγειο στην κεντρική Γαλλία, θερμοκρασία 10-12 βαθμούς. Και έλεγε ο πυργοδεσπότης στον εινοχό του ότι το μεσημέρι εγώ με το κυνήγι ελαφιού θέλω να μου ανεβάσεις στο δωμάτιο, στη σάλα δηλαδή,
ένα κρασί από το κελάρι. Οπότε από τους 12 βαθμούς θερμοκρασία δωματίου εννοούμε στον πύργο στη Γαλλία την εποχή του κυνηγιού που είναι φθινόπωρο, δηλαδή γύρω στους 16 βαθμούς. Φοβερό. Θέλω γρήγορα γρήγορα να μιλήσουμε για ένα-δύο μύθους ακόμη, έτσι. Μια και έβαλες πολύ ωραία σε αυτό το mood τη συζήτηση. Πάγο στο κρασί, είτε λευκό, στο λευκό κυρίως, βάζουμε. Εμένα συγχωρεμένος ο πεθερός μου, φίλε Απόστολε, ο Απόστολος Μούντριχας είναι ο οποίος, το ξαναλέω, του κτήματος Αβαντής και εκ των ιδιοκτητών φυσικά, έβαζε στο λευκό κρασάκι και στο λίγο πιο δυνατό λευκό πάγο και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λένε δεν βάζεις πάγο στο κρασί? Λέμε ότι δεν βάζουμε πάγο στο κρασί γιατί όταν λιώσει ο πάγος, ναι, καταρχάς ο πάγος είναι... μεταδίδει αργά, πολύ αργά τη θερμοκρασία. Είναι προτιμότερο να το έχουμε παγώσει εμείς πρώτα σε μία σαμπανιέρα το κρασί. Μα, α, μάλιστα. Δεύτερον, ναι, όταν θα λιώσει ο πάγος, θα νερώσουμε το κρασί μας, θα κατέβει το επίπεδο της αλκοόλης, θα γίνει πιο ελαφρύ, αλλά θα αλλάξει ο τύπος των αρωμάτων. Καλά, άμα το πίνεις γρήγορα, ούτε που προλαβαίνει να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Εντάξει. Ναι, απλά προλαβαίνει και δροσίζει λίγο ουσιαστικά. Προτιμότερο πάντως είναι να βάζουμε το μπουκαλάκι μας μέσα σε πάγο και νερό, μέσα σε ένα τεταρτάκι έχει παγώσει το μπουκαλάκι. Τέλεια. Και ο τελευταίος μύθος. Το λευκό λέει δεν είναι κρασί, μόνο το κόκκινο. Πω, όλοι το λένε αυτό. Έλα, γέλασες τώρα. Υπάρχει μια έκφραση που λένε ότι το λευκό κρασί το φτιάχνει ο άνθρωπος, το κόκκινο ο Θεός. Ναι, πες μου τώρα, το λευκό δεν είναι κρασί, να μην το πίνω. Και βέβαια είναι κρασί, και βέβαια είναι δεν κρασί. Δεν είναι τόσο υπάρχει... καλό για την καρδιά όσο είναι το κόκκινο, τι γίνεται? Όλα, όχι, έχει τα πάντα. Είναι το ίδιο καλό για την καρδιά όσο το κόκκινο. Υπάρχουν λευκά κρασιά και ας μην ξεχνάμε, μιας και είμαι αυτή τη στιγμή Σαντορίνη, που είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Τα λευκά είναι κρασιά. Είναι θέμα γούστου, ακριβώς. Είναι θέμα γούστου και είναι θέμα γευστικής αρμονίας. Τέλεια. Αν έχουμε ένα ωραίο φαγκρί, 90% δίπλα του πρέπει να βάλουμε ένα ωραίο λευκό κρασί. Αν έχουμε ένα ωραίο φιλέτο, μοσχαρίσιο, 90% δίπλα του πρέπει να βάλουμε ένα κόκκινο κρασί. Απόστολε Μούντριχα, είσαι υπέροχος. Κάναμε φοβερή συζήτηση και κυρίως πολύ ρεαλιστική, πολύ, πώς να το πω, απλή συζήτηση, με μύθους και με στοιχεία ποιοτικά που πρέπει να ψάχνουμε όταν θέλουμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και όταν δεν πίνουμε τις μπύρες μας ή όλα τα υπόλοιπα ή τα τσίπουρα που λένε όλοι. Έτσι. Όλα τα ποτά είναι καλά για μια περίσταση όπως είναι η απόψηνή. Με μέτρο. Με μέτρο όπως πάντα. Καλά, άμα πρόκειται να οδηγήσουμε τίποτα. Ακριβώς όταν οδηγούμε τίποτα. Οδηγός τίποτα. Ο κρασί είναι για την απόλαυσή μας. Ναι. Δεν είναι για να καταλήξουμε κούφια να νιώρασε αυτή. Μπράβο, μπράβο σου. Δεν είναι για να μεθύσουμε. Είναι μόνο για να απολαύσουμε ποιότητα και γεύση. Τώρα πες μου το τελευταίο. Αν πάρει την κούπα Ολυμπιακός απόψε, ποιο κρασί σου θα ρίχνες μέσα, δικό σου εννοώ? Εγώ το κτήμα Αβαντή στο collection. Το collection θα ρίχναμε μέσα. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, το βράδυ θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω ότι αν πρέπει να φέρεις την κάβα ολόκληρη να τη ρίξουμε μέσα στην κούπα. Εγώ θα έχω έτοιμο ένα Magnum collection σειρά για την κούπα. Έγινε. Φίλε Απόστολε, χαιρετισμού στη Λέγκα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, Απόστολε μου, να σε καλά. Καλό χαρά. Παιχνίδι, να γίνει καλό αποτέλεσμα. Μπράβο και με την νίκη. Γεια χαρά. Γεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Εντάξει, παιδιά, κόντεψα να τρελαθώ να ρίξω τώρα 2-3 μπουκάλια μέσα κρασί στην κούπα και να το πιω όλο. Αλλά μετά να πάω για νανάκια, όχι να οδηγώ, να με πάρει ένα ταξάκι, να με πάει σπίτι μου και να κοιμηθώ γλυκά-γλυκά. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα γίνουν απόψε το βράδυ. Να είστε προσεκτικοί.